Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Paddle Stories. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τα ιστορικότερα Paddle Club στη Γλυφάδα, Athens Paddle Club. Όμως μαζί μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Γλυφάδας, Σκαλτσά Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Γλυφάδα μας. Στην Γλυφάδα. Για πείτε μας για σας μερικά πράγματα. Όπως είπατε, είμαι ο Γιάννης Σκαλτσάς. Είμαι Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας στην Γλυφάδα. Από το 2020 μέχρι και σήμερα και μέχρι 31 Δωδεκάτου. Όπως είπατε, είναι το πρώτο κλαμπ που άνοιξε ιστορικά στην Ελλάδα και στην Γλυφάδα. Είναι το πρώτο κλαμπ που ξεκίνησε το 2013, τον Ιούλιο, να κατασκευάζεται. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν από τους πρώτους παίκτες εδώ. Θέλω να τα μάθουμε αυτά. Θα σας τα πω αναλυτικά. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να μας πείτε για το έργο σας στο Δήμο Γλυφάδας. Το έργο μας στο Δήμο Γλυφάδας, σαν Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας, έχω να κάνω με τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, με τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε και την πόλη μας και την καθημερινότητά μας πιο όμορφη και πιο ευχάριστη στους πολίτες της Γλυφάδας και μη. Γιατί έχουμε και πολλούς επισκέπτες. Στις αρμοδιότητες μου έχω και τα ΚΕΠ. Την τριετία αυτή που είμαι αντιδήμαρχος κάναμε και ένα τρίτο ΚΕΠ, καινούριο, και μεταφέραμε σε νέες εγκαταστάσεις ένα από τα δύο υπόλοιπα. Και είμαστε σε μια διαδικασία, θα ξεκινήσουμε μετά τις εκλογές, στην ανακαίνιση και των τρίων, να εναρμονιστούν με όλα τα ΚΕΠ της Ελλάδας. Έχω τις τεχνικές υπηρεσίες και την πολεοδομία της πόλης. Και όπως σας είπα, εδώ στη Γλυφάδα η ζωή μας αλλάζει με έργα και το καινούριο μας μότο είναι ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Πολύ ωραία. Θα πάμε όμως λίγο πίσω. Πάμε. Σε μια δύσκολη περίοδο του COVID. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετώπισατε? Οι δυσκολίες είναι αυτές που αντιμετώπισαν όλοι, και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, διότι υπήρχαν πολλοί οι οποίοι άλλοι αρρώστησαν, άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Εμείς, εγώ τουλάχιστον στα συνεργεία μου, ευτυχώς έδωσε ο Θεός και δεν είχαμε κάποια τέτοια απώλεια. Είχαμε αρρώστιες, μας πήγε πίσω σε κάποιες δουλειές, υπήρχαν προβλήματα με τις προμήθειες. Και μετά, να προχωρήσω λίγο παραπέρα, μετά τον COVID είχαμε και τον πόλεμο. Όλα αυτά δημιουργήσαν διπλά προβλήματα. Βρήκαμε λύσεις, προχωρήσαμε και γι' αυτό τα έργα στην Γλυφάδα δεν σταμάτησαν ποτέ. Ίσα-ίσα γίνανε και πολύ περισσότερα από ό,τι περιμέναμε σε κάποια σημεία. Βέβαια, σε αυτή την περίοδο άνθησε και το πάντελ. Οπότε ξέρετε, έτσι έγινε. Για το πάντελ, ναι. Μεγάλωσε πάρα πολύ παντού σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Ήταν η περίοδος που ήταν ένα από τα αθλήματα που μπορούσε να παίξει κάποιος και ήταν ανοιχτό, μπήκαν έξτρα ώρες, μεγάλη ζήτηση, ο κόσμος ήθελε να αθληθεί, δεν μπορούσε άλλο μες στο σπίτι και έβρισκε μια έξοδο να ξεσπά σε ένα άθλημα το οποίο ήταν ό,τι πρέπει για να βγάζει την ενέργειά του. Είναι ένα άθλημα έντονο και γρήγορο. Εδώ βλέπω μία από τις γλώσσες που μιλάτε, είναι τα ισπανικά. Sí, por supuesto. Και η σύζυγός σας είναι από Ισπανία. Αυτός είναι ο λόγος που σας προτρέπει να αγαπάτε το πάντελ? Όχι, βέβαια. Θα μπορούσε να είναι και από Αλβανία, θα μπορούσε να είναι από Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι από όλο τον κόσμο η γυναίκα μου. Έτυχε να είναι Ισπανίδα. Από εκεί γνώρισα, εδώ και από το 2009, το πάντελ, το γνώρισα στην Ισπανία. Τυχαία, πήγα να παίξω τένις, αλλά επειδή δεν είμαι καλός στο τένις, μου προτείνανε να παίξω πάντελ. Λέω τι είναι το πάντελ και μου δείξανε το πάντελ. Και από εκεί μπήκα μέσα στον κόσμο του πάντελ. Κάθε καλοκαίρι που πήγαινα στην Ισπανία έπαιζα και ήλπιζα πως κάποια μέρα θα έρθει και στην Ελλάδα. Και
ως προς έκπληξη, τον Ιούλιο του 2013, ενώ έκανα διακοπές στα Κανάρια νησιά, μου ήρθε μια ωραία φωτογραφία από τον Ιωσήφ το Μαυρουματάκη, που είναι και αυτός ένας από τους παντελίστας, που μου είπε ότι άνοιξε πάντελ στη Γλυφάδα, στην οδό Παπανδρέου, και δεν τον πίστευα. Εδώ που είμαστε. Εδώ που είμαστε. Και είναι και η επόμενη ερώτηση. Άρα κάπως τις βλέπετε, τις ερωτήσεις. Έχετε πιάσει πρώτη εμφάνιση έγινε εδώ. Το πρώτο πάντελ. Το πρώτο πάντελ στην Ελλάδα, εδώ. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που αγάπησε ο κόσμος τόσο πολύ? Το πάντελ στα νότια. Στα νότια. Είναι ένα άθλημα, όπως είπα πριν, το οποίο έχει έκρηξη, έχει συνεργασία, έχει και χαβαλέ, μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν ταιριάζει μόνο στα νότια. Πιστεύω ότι ταιριάζει σε όλους τους Έλληνες. Είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει και παίζεται πάρα πολλά χρόνια σε δύο χώρες, οι οποίες είναι, να το πω, ντάλε κουάλε. Στην Ισπανία και στην Αργεντίνη είναι δύο top χώρες που παίζουν πάντελ. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στον Έλληνα, ανεξαρτήτως αν είναι από νότια. Ίσως στο νότο, επειδή έχουμε και παραλία και παίζουμε και τις ρακέτες, να είναι λίγο πιο συνηθισμένοι οι νότοι με τα μπαλάκια και με το πάντελ. Άρα θεωρείτε ότι ταιριάζει στη κουλτούρα του Έλληνα? Ταιριάζει απόλυτα. Ο Έλληνας είναι νευρικός. Λόγω του χαβαλέ. Και χαβαλέ έχει και νευρικός. Θέλει να ξεσπάει. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Πρόσφατα είχατε έρθει και στο τουρνουά το Ολύμπικο. Και το είδατε από κοντά λίγο πιο. Σχεδόν έτσι, το παραίστικο. Το... Ναι, ναι. Γιατί ήταν ένα από τα πιο δυνατά τουρνουά που έχει γίνει το 23. Σίγουρα. Κάθε χρόνο τα τουρνουά είναι και πιο ωραία και έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί όλοι βελτιώνονται και το επίπεδο συνεχώς ανεβαίνει. Και σε λίγες μέρες έχουμε και το τουρνουά εδώ, για τα 10 χρόνια. Πιστεύω πως θα είμαστε και εδώ. Μετά τις εκλογές, 29 Οκτώβρη. Όλοι στο εδώ. Athens Padel Club, όλοι. Το μεγαλύτερο τουρνουά της δεκαετίας. Έχει γενέθλια. Έχουμε γενέθλια. Οπότε και στη Γλυφάδα είναι ένας όλοι λόγος. Εδώ. Όλοι εδώ, να ζήσουμε κεράκια, ναι, βεβαίως. Εσείς αθλείστε? Δεν αθλούμε όσο θα ήθελα να αθλούμε. Ευελπιστώ σιγά σιγά να μπω σε ένα ρυθμό. Δειλά έχω ξεκινήσει πάλι, αλλά θέλει δουλίτσα. Άρα να ρωτήσω αν παίζετε πάντελ. Παίζω πάντελ, αλλά δεν παίζω όσο θέλω. Φέτος έχω παίξει μόνο 3 φορές. Φέτος το 23. Φέτος το 23. Λίγο. Αλλά από το πέρσι το 22 που δεν είχα παίξει καμία, είναι μια βελτίωση. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Έλα κι εσύ. paddlemaniac.gr. Άρα, αφού έχετε παίξει, γιατί θα προτείνατε σε κάποιον να παίξει πάντελ? Τι του προσφέρει? Είναι ένα άθλημα το οποίο, λόγω της εκρηκτικότητας και που βγάζει, είναι κάρδιο. Κάρδιο. Έχει παρέες, μπορεί να κάνει παρέες από εδώ, εκτός από τον αθλητισμό. Είναι μία έξοδος εκτόνωσης, χαράς, διασκέδασης, τα πάντα. Βλέπω ότι έχετε δύο παιδάκια, λένε εδώ, να σας ζήσουν κιόλας. Έχω δύο παιδάκια, την Αδριάννα 6 χρονών και ένα μωράκι, το Θάνο, 2 μηνών. Θα τα προτρέπατε εσείς τα παιδιά να παίξουν πάντελ? Σαν χόμπι τουλάχιστον, ναι. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει να ακολουθήσει ο καθένας. Ευελπιστώ ότι
Τα επόμενα χρόνια θα δούμε το πάντελ και σαν ολυμπιακό άθλημα, το εύχομαι, το αξίζει. Έχει άλλα αθλήματα πολύ υποδιέστερα στη θεαματικότητα, πιστεύω. Οπότε θα πρέπει να το δουν αυτό οι ομοσπονδίες, τόσο ώστε να μπει το πάντελ άμεσα, να γίνει ολυμπιακό άθλημα και να εκτιναχθεί. Εκτιναχτούμε και εμείς τώρα, λέω να δροσιστούμε λίγο. Βεβαίως. Αλλά ναι. Έχω ιδέα, έχουν ζεσταθεί. Ναι. Να φωνάξουμε τώρα δύο παγωμένες μπύρες για να κάνουμε την ανάλογη συνέχεια. Μισό. Μισό λεπτάκι. Μισό, κοιτάξτε το. Ήρθαν οι μπύρες, premium lager, αφιλτράριστες, παρακαλώ, Νοάμ, περίμενε, μισό. Όπως πάντα. Τέλεια, καλά. Τα έκανες μου σκέμα. Πάνω μου όλα, δεν πειράζει. Μην γελάς εσύ. Μην γελάς. Στην υγεία Άντε. Σας, καλή επιτυχία. Στην υγεία σας. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Και συνεχίζουμε. Θέλω να μας πείτε πόσο σημαντική είναι η άθληση για τα παιδιά. Και αν υπάρχουν κάποιες ενέργειες για την επόμενη πενταετία. Για τον καθένα, όχι μόνο για τα παιδιά. Είναι μια... η άθληση κοινωνικοποιεί το παιδί, το βάζει σε ένα πρόγραμμα, να μάθει τους κανόνες, να μάθει ότι και θα κερδίζει και θα χάνει και θα το αποτρέψει στο μέλλον ίσως από τις κακές παρέες που λέμε. Εμείς σαν Δήμος, για τα παιδιά, τα μικρά, πέραν τις παιδικές χαρές που έχουμε, έχουμε και αθλητικά πάρκα. Φτιάξαμε φέτος, ολοκληρώθηκε το νέο πάρκο αθλητικό με στίβο και με όργανα γυμναστικής και φτιάξαμε και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Το εκεί μπορούν να πάνε με τα ποδήλατά τους, με αυτοκινητάκια. Έχουμε και δικά μας αυτοκίνητα για τα μικρά παιδάκια, με παναφορτιζόμενη μπαταρία. Έχει και παιδική χαρά. Μπορούν να πάνε σε διάφορους συλλόγους. Έχει και ο Δήμος συλλόγους, κολυμπητήρια, διάφορες αθλητικές δραστηριότητες που μπορούν να μπουν στο site του Δήμου και να τα δουν. Και πιστεύω πως ναι, ένας γονιός πρέπει να προτρέψει το παιδί του, να βρει χρόνο ο ίδιος, τόσο ώστε να πάει το παιδί του σε κάποιο άθλημα. Είναι νομίζω το ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και σαν Δήμος, αλλά και σαν γονείς. Και πάμε τώρα στα του Δήμου. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει στο πλευρό του κύριου Παπα-Νικολάου για την επόμενη πενταετία? Οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί, πιστεύω. Υπάρχουν έργα που είναι να γίνουν, όπως η Εσπλανάδα. Είναι μια γέφυρα η οποία θα ενώνει το πάρκινγκ που είναι στο Δημαρχείο και θα βγαίνει στην παραλία. Περιμένουμε τώρα την έγκριση για το 7ο γυμνάσιο, που είναι να το κάνουμε στους πρόποδες του Ημιτού, πάνω στην Τερψιθέα. Ένα μεγάλο έργο. Σε εξέλιξη το 2 του Δήμου μας, ένα πολύ ωραίο κτίριο, θα εγκατασταθεί το 2 μας. Είναι στο πρόγραμμα να φτιάξουμε μέσα στις νέες εγκαταστάσεις του Ελληνικού το γυροκομείο του Δήμου. Σε εξέλιξη είναι ένα νέο πάρκο στίβος με όργανα γυμναστικής στην οδό Όλγας και Ζακύνθου. Τελειώνει και το παραλιακό μέτωπο που έχουμε τον πεζόδρομο και τον ποδηλατόδρομο, συγγνώμη. Και άλλα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Προσωπική στόχη. Προσωπικός στόχος. Πρώτον είναι την Κυριακή της 8ης Οκτωβρίου τα αποτέλεσματα να είναι θετικά και για την παράταξη η γλυφάδα μας του Γιώργου Παπα-Νικολάου και για μένα να είναι εκτός από θετική, να είναι και ικανοποιητική ώστε να
είμαι μέσα στους δημοτικούς συμβούλους που θα εκλεχθούν. Θέλω να μας πείτε για τα έργα αθλητικών υποδομών που έχουν γίνει και τι θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Ήδη αυτή την τετραετία ανακαινίστηκε το γήπεδο μπάσκετ, το ΔΑΚ Μάκης Λιούγκας που έχουμε στην Γλυφάδα. Φτιάχτηκε τα δύο νέα γήπεδα ποδοσφαίρου στο Α Δημοτικό Στάδιο, στο Μποσειδώνα που λέμε. Ανακαινίστηκαν από ένα γήπεδο, γίνανε δύο. Φτιάχτηκε το πρώτο μπαλόνι στην Ελλάδα, φουσκωτό μπαλόνι που μέσα έχει γήπεδο μπάσκετ κανονικών διαστάσεων, με παρκέ, με εξαερισμό, με θέρμανση. Πού είναι αυτό? Είναι κάτω στην Γλυφάδα κι αυτό, κάτω ακριβώς από το Α Δημοτικό Στάδιο. Πολλές εγκαταστάσεις μπάσκετ έχουν ανακαινιστεί, έχουν βαφτεί, μπασκέτες, αλλαγές. Στο πρόγραμμα, όπως σας είπα, για τα πάρκα, αθλητικά πάρκα για το κοινό, είναι σε εξέλιξη, κάποια φτιαχτήκαν, ολοκληρωθήκανε. Και τώρα είμαστε υποκατασκευή κάτω στο κολυμβητήριο, δίπλα στο ΔΑΚ, εκεί που υπήρχε ένα γήπεδο μπάσκετ ανοιχτό. Τώρα εκεί είναι στο πρόγραμμα να φτιάξουμε νέες εγκαταστάσεις με μπαλόνι για γήπεδο μπάσκετ και ίσως έχουμε και κάποια έκπληξη που να αφορά και το πάντελ. Βλέπει τις ερωτήσεις. Δεν γίνεται. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Μέσα στα πλάνα σας υπάρχει κάτι που να σχετίζεται με το πάντελ? Όπως είπα, αυτό είναι μία έκπληξη που ακόμα το ψάχνουμε. Μπορεί όμως σύντομα να έχετε τέτοια... Να υπάρχουν ανακοινώσεις. Ναι. Μακάρι, το ευχόμαστε. Μακάρι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήσταν ευχάριστη παρέα. Ήπιαμε και την πυρίτσα να πιούμε άλλη μία γουλιά. Την καταπληκτική αυτή η μπύρα. Στο τέλος, Νοάμ. Παντελική μπύρα πλέον. Νοάμ. Αυτά. Και το μπαλάκι. Και το μπαλάκι. Πού πάει το μπαλάκι? Ρίχθη. Στην κάλπη θα πάει. Στην προς κάλπη, το παρόν. Ναι. Αυτός ήταν ο Γιάννης Σκαλτσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Τιμή μας να είστε μαζί μας. Εσείς όμως ποιον θέλετε καλεσμένο στο επόμενο Paddle Stories? Μέχρι το επόμενο επεισόδιο πάμε στην κάλπη. Πάμε κάλπη και 29. Εδώ. Εδώ. Στο Athens Paddle Club. Γενέθλια. Γενέθλια. Παρτάρουμε. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σας.